όλα αυτά για το παρελθόν, διότι ξέρετε ότι από τότε, από το 2014 που συζητάμε μέχρι και σήμερα, οι περιορισμοί, οι μνημονιακοί περιορισμοί, δεν επέτρεπαν τον άνοιγμα των αριθμών των προσλήψεων. Με αυτή την έννοια το ανέφερα και ότι αυτές οι χιλιάδες θέσεις που καταργήθηκαν τότε δεν ήταν δυνατόν να αναπληρωθούν. Γι' αυτό το ανέφερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει... Και στις παραγωγικές σχολές ο αριθμός είναι πολύ μικρός και συμπληρώνεται κάθε χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη σχολή κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς ο αριθμός είναι μικρός σε σχέση με το ότι οι ανάγκες, τις οποίες έρχονται υποχρεώσεις της ελληνικής αστυνομίας, και όσο προχωράμε γίνονται όλο και περισσότερες, για λόγους που δεν είναι στιγμή να τους αναλύσουμε, αλλά τους καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι οι ανάγκες είναι για περισσότερη δουλειά από την πλευρά της αστυνομίας από ό,τι ήταν πριν αρκετά χρόνια. Και δεν συμβαδίζουν ανάλογα οι ανάγκες με το τι έχουμε στη διάθεσή μας να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, προσπάθειες έγιναν και μεγάλη προσπάθεια ήταν να βγάλουμε, και έγινε τελευταίως, να βγάλουμε εκατοντάδες αστυνομικούς τον τελευταίο μήνα από επιτελικές θέσεις, γραφεία κλπ. Για να τους έχουμε στο δρόμο. Το σχέδιο Περσέας που υλοποιείται από τον Νοέμβριο είναι το σχέδιο ορατής αστυνόμευσης. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέτε. Αποτροπή δηλαδή, βεβαίως την καταστολή μιας μικρής χαμηλής παραβατικότητας, αλλά κυρίως να δράψει αποτρεπτικά και να δει και ο πολίτης τον αστυνομικό δίπλα του. Αυτή είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και γίνεται και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Δεν είπα ότι λύσαμε τα προβλήματα, είπαμε ότι έχουμε βελτιωθεί όμως. Και με δεδομένα αυτά τα σχέδια, να σας πω τα νούμερα για την Δυτική Αττική. Οι μεταβολές είναι στις κλοπές και στις διαρρήξεις. Το 2017, 8.437, το 2018, 6.911. Η μείωση είναι 18% περίπου. Στις κλοπές... Κύριε Καρά, δεν ακούγεστε. Σας λέω για τις κλοπές και τις διαρρήξεις. Δεν ακούγεστε, δεν καταγράφηκε κάτι γιατί δεν ακούγεστε. Κλοπές και διαρρήξεις καταγεγραμμένες, αυτό εννοώ. Οι διαρρήξεις, οι κλοπές από 4.500 που είχαμε το 2017, είχαμε 3.000 το 2018, και σε κλοπές τροφοφόρων είχαμε μείωση και σε ληστείες είχαμε μείωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα με ποσοστά τα οποία δείχνουν την τάση, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν και τα προβλήματα. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως είπατε και εσείς, πραγματικά χρειάζονται και συνέργειες και των φορέων και των δημοτικών αρχών, πρωτοβουλίες πολιτών, συλλόγων, από τον φωτισμό δρόμων, από τη χρήση περιοχών. Όλα αυτά μπορούν να δράσουν αποτρεπτικά στην εγκληματικότητα. Από το Μάιο του 2015, λοιπόν, η αστυνομία έχει εφαρμόσει ένα ειδικό σχέδιο αστυνόμευσης για την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ανάγκες, δημιουργήθηκε αστυνομική υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής. Έχω ήδη υπογράψει σχετική απόφαση για την τοποθέτηση του αστυνομικού διευθυντή εκεί. Αυτό θα γίνει εντός των επομένων ημερών. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα Περσέας, το οποίο είναι σε εφαρμογή, εκτιμούμε ότι θα ενισχύσει την αστυνόμευση στην περιοχή. Τώρα, στη Δυτική Αττική δραστηριοποιούνται καθημερινά τρεις εποχούμενες ομάδες γενικής αστυνόμευσης και συνεργεία ελέγχου παραεμπορίου. Στις περιοχές Φυλής Ζεφυρίου και Ασπροπύργου επιχειρεί ειδική ομάδα αποτελούμενη και από 6 αστυνομικούς ακόμη. Στις περιοχές Αχαρνών, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων, Καματερού εφαρμόζεται ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Στις περιοχές Μάνδρας, Μεγάρων εφαρμόζεται ο θεσμός των κινητών αστυνομικών μονάδων. Πραγματοποιούνται τακτικές ειδικές επιχειρησιακές δράσεις και εξορμήσεις από μεικτές ομάδες για την αστυνόμευση σε πιο ευαίσθητες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη καταβλισμοί Ρωμά. Δραστηριοποιούνται σε 24-ωρη βάση ομάδες πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, η ΟΠΚΕ, η δίκυκλη αστυνόμευση από την ομάδα Δίας, ομάδες ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Στο Δήμο Αχαρνών ενισχύθηκε η αστυνομική παρουσία με την ίδρυση και λειτουργία τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων. Στην περιοχή του Δήμου Φυλής έχει τεθεί από το 2016 σε ισχύ μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου Φυλής. Στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 19, επίκυνται τον Ιούνιο,
θα καλυφθούν οι οργανικές θέσεις με 55 υπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστιφύλακες και 30 ειδικούς φρουρούς. Επίσης, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής θα ενισχυθεί και με νεοπροαχθέντες αρχιφύλακες. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό τη ληστείας που αναφέρατε, προφανώς το γνωρίζετε ότι οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την επόμενη μέρα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Και όπως είπαμε και επαναλαμβάνω, ότι θα βγάζουμε καθημερινά αστυνομικούς από γραφεία και από υπηρεσίες που μπορούν να λειτουργήσουν και διαφορετικά στο δρόμο για την αντιμετώπιση αυτής της μικρής παραβατικότητας για την οποία μιλάτε. Έχουμε ήδη προχωρήσει στη μείωση του δυναμικού των επιτελείων όλων των υπηρεσιών που εδρεύουν στην Αττική και συνεχίζουμε μεθοδικά στην ίδια λογική. Προσπαθούμε να το κάνουμε και αυτό με έναν τρόπο ισορροπημένο, διότι δεν περισσεύουν κάπου οι αστυνομικοί στα αλήθεια. Δεν είναι τέτοιος μεγάλος ο αριθμός. Τα αποτελέσματα σας τα είπα, πώς καταγράφοντας μια πτωτική τάση αυτής της καθημερινής παραβατικότητας. Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα και στη Δυτική Αττική, όπως και παντού, θέλει σχέδιο και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Αυτό ακριβώς κάνει η ελληνική αστυνομία. Και σχέδιο το οποίο δεν είναι στατικό, διαρκώς διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα και χωρίς πολλά και χωρίς εντυπωσιασμούς η δουλειά γίνεται. Θα προσπαθήσουμε κι άλλο. Δεν είναι απλά και δεν είναι απλό να λέει κάποιος ότι η ελληνική αστυνομία μπορεί να δράσει σε μια μέρα και να εξαφανίσει ούτε το έγκλημα ούτε την παραβατικότητα. Είναι μια διαρκής άσκηση. Εγώ, ας πούμε, προτιμώ στη λογική μου όταν μια επιχείρηση φέρνει αποτελέσματα που αποδεδειγμένα έχει συλλήψεις, όχι προσαγωγές. Οι προσαγωγές μπορεί να είναι και τυχαίος άνθρωπος. Δηλαδή, τον αριθμό των προσαγωγών δεν είναι ένα ικανοποιητικό, είναι για το θέαμα. Οι συλλήψεις, και το ξέρετε καλά, είναι αυτές που δένουν μια υπόθεση και έχουν πραγματικούς ενόχους. Σε αυτή τη λογική κινείται και το αρχηγείο και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή η φυσική ηγεσία. Και βεβαίως αυτό το αστείο, το οποίο λέγεται και ακούγεται, ότι η πολιτική ηγεσία ούτε λίγο ούτε πολύ τα έχει κάνει πλακάκια με τους κακοποιούς, όποια μορφή. Νομίζω ότι είναι ένα αστείο επιχείρημα. Και ξέρετε, το να φοβίζει κάποιος στην κοινωνία επιπλέον από αυτό που του συμβαίνει, επιπλέον από τη βία των μνημονίων που έζησε, που έχει και αυτή τη μορφή μέσα για την οποία συζητάμε σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια απλή προσπάθεια να βάλουν το φόβο στις ψυχές των ανθρώπων. Ο φοβισμένος πολίτης δεν είναι ενεργός πολίτης. Είναι χειραγωγήσιμος πολίτης. Αυτό επιδιώκουν. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να το ακολουθήσουμε σε αυτή τη λογική. Θα κάνουμε όλες τις προσπάθειες, θα δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να κάνουμε τον Έλληνα πολίτη ασφαλή. Είναι συστατικό της δημοκρατίας. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα για να παίζει κάποιος με αυτό. Αλλά δεν θα υποκύψουμε και στο μεγάλο θόρυβο, διότι όπως είπαμε τα θετικά δεν λέγονται, οι μεγάλες ειδήσεις δεν ανακοινώνονται. Ίσα-ίσα που επιλεκτικά από το αστυνομικό δελτίο τραβάνε κάποια γεγονότα και τα μίντια και δημιουργούν ένα κλίμα. Έχει επιλέξει ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, επειδή στο πεδίο της οικονομίας χάνει, να παίξει στο πεδίο της ανασφάλειας και του φόβου. Είναι και αμετανόητη. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. Εσκεμένα άφησε.